στούντιο, Πέτρος ο Χατζησταύρος, πολιτικός, μηχανικός. Πέτρο, καλώς ήρθες και πάλι στην παρέα μας. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ήρθες με μια αρκετά διευρυμένη ατζέντα. Νομίζω θα δώσουμε πολύ εξειδικευμένες πληροφορίες όσον αφορά τους ενδιαφερόμενους για το εξοικονομώ, το οποίο νομίζω έρχεται το φθινόπωρο. Ωστόσο, θα πρέπει να ξέρουμε πολλά από τώρα. Ναι, θα έχουμε ένα καυτό καλοκαίρι. Θα έχουμε ένα καλοκαίρι το οποίο θα προσπαθήσει να καλύψει το χαμένο έδαφος των 2 μηνών, στους οποίους χάσαμε. Οπότε λοιπόν θα προσπαθήσουμε να οδηγήσουμε τους τηλεθεατές μας, όπως κάνουμε όλη τη χρονιά, στα σωστά βήματα, ούτως ώστε να καρποθούν ευεργετικά κάποιους νόμους και κάποιες διατάξεις, οι οποίες έρχονται να καλύψουν το κενό. Αλλάζει κάτι επί της ουσίας τελικά? Δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας. Αυτό που αλλάζει σίγουρα είναι ότι πάμε για αρχές Σεπτέμβριο οριστικά. Έτσι λένε οι πληροφορίες οι οποίες έχουμε. Ναι. Πάμε για μια διευρυμένη πλέον, έτσι, έκδοση του εξοικονομώ 3, δηλαδή θα μπουν πολύ περισσότεροι μέσα. Μπαίνουν και οι τράπεζες στο παιχνίδι, με την έννοια ότι μπορείς πλέον και να το πάρεις και με μορφή δανεισμού και πολύ πιο εύκολα πλέον. Γενικά τα κίνητρα είναι διευρυμένα, άρα λοιπόν εμείς προκαλούμε όσους θέλουν να μπουν, πρώτον να ελέγξουν τα συμβολιογραφικά στοιχεία του ακίνητου τους, δηλαδή θα πρέπει το ακίνητο, όπως έχουμε πει, να είναι δικό τους, να είναι στην κατοχή τους, να τους ανήκει νομή κατοχή ή έστω να έχουν την επικαρπία. Δεύτερον, να πάρουν τηλέφωνο έναν ενεργειακό επιθεωρητή, να τους το κατατάξει από πριν σε ενεργειακή βαθμίδα, γιατί είναι προαπαιτούμενο και όταν έρθει εκείνη η ώρα μέσα στον Αύγουστο δεν θα μπορείς να βρεις συναδέλφους οι οποίοι θα μπορούν να το κάνουν αυτό και να τρέξουν να σας παρέχουν τα δικαιολογητικά να είναι έτοιμοι. Ναι. Και τρίτον, να πάνε όσοι ενδιαφέρονται για δάνειο, για μια οικονομική προέγκριση των στοιχείων τους σε αρμόδιο τραπεζικό κατάστημα, ούτως ώστε να έχει βγει και η ποσόστοση ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία έχουν και να ξέρουν κατευθείαν σε ποια κλίμακα θα μπουν. Αυτές οι διαδικασίες πότε θα πρέπει να ξεκινήσουν? Χθες. Σιγά σιγά. Χθες. 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 Είναι σε εξέλιξη δηλαδή. Οποιοδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να εκκινήσει όλες τις διαδικασίες. Ναι, για να σου το πω απλά, Λευτέρη, ότι μια διαδικασία το να μετατρέψεις ένα συμβόλαιο και να το πάρεις στην κατοχή σου από τον επικαρποτή ή από τους γονείς σου ως γονική παροχή για να γίνει συμβόλαιο θέλει πάνω από 1,5 μήνα. Για να γίνει. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί και αφού τον ενημερώνουμε εγκαίρως, να στραφεί εγκαίρως σε αυτά που πρέπει να γίνουν, ούτως ώστε να καρποθεί το εξοικονομώ 3, που πιστέψτε με, αυτή τη φορά και λόγω ρευστότητας και λόγω καταστάσεως, θεωρώ ότι θα είναι το πιο πετυχημένο από όλα. Μάλιστα. Εδώ είμαστε βεβαίως να το παρακολουθούμε για οτιδήποτε άλλο προκύπτει έτσι όσον αφορά τις παραμέτρους, τα κριτήρια που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, να το μεταδώσουμε βεβαίως και να γνωρίζει και ο τηλεθεατής. Από εκεί και πέρα πάντως, κάτι το οποίο συζητούσαμε και παλαιότερα, η θερινή περίοδος είναι αυτή που είναι ιδανική κυρίως για το κομμάτι των ανακοινήσεων σε κατοικίες. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι ξεκινούν αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο τώρα μετά για πόσα περάσαμε και δεν ξέρω βέβαια και τα οικονομικά δεδομένα, εάν παρέχουν την δυνατότητα πλέον λοιπόν, για να ξεκινήσει κάποιος να αλλάζει τη μορφή του σπιτιού του εντός και εκτός. Ναι, να σας πω. Το κάναμε σαν θέμα σήμερα για δύο λόγους. Πρώτο λόγος είναι ότι χάθηκαν οι πολύτιμοι μήνες του Μάρτιου και του Απρίλιου, οι οποίοι είναι μήνες ανακαίνησης των κατοικιών μας έναντι του καλοκαιριού και του επερχόμενου χειμώνα, ο οποίος θα έρθει πάντα. Μία βαφή, μία στεγάνωση, μία υγρομόνωση και μία θερμομόνωση της κατοικίας μας είναι πάντα σε πρώτο πλάνο. Παρ' όλα αυτά, εγώ ζητώ από τους τηλεθεατές μας να πάνε και στα τραπεζικά καταστήματα. Γιατί? Γιατί πλέον αρχίζουν και βγαίνουν ευέλικτα πακέτα τα οποία έχουν να κάνουν με στεγαστικά δάνεια επισκευαστικά. Για δάνεια τα οποία λέγονται ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών. Ναι. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να σκεφτούν όλοι είναι, αφού κατατάξουν το κτίριό τους, επιμένω, γιατί πλέον από το 2021 η ταυτότητα κτιρίου θα είναι σχεδόν υποχρεωτική, δηλαδή το κάθε κτίριο θα πρέπει να έχει μια ταυτότητα και να έχει καταταχθεί σε μια ενεργειακή βαθμίδα. Άρα λοιπόν, αυτό το πιστοποιητικό το οποίο με 200-250 ευρώ το εκδίδει ένας ενεργειακός επιθεωρητής για την κατοικία σου, ναι, είναι εφόδιο για σένα για οτιδήποτε πρόκειται να κάνεις στο σπίτι σου. Από την ενοικίαση, γιατί ισχύει για 10 χρόνια, δηλαδή πλέον είναι προαπαιτούμενο για να ενοικιάσεις το σπίτι σου και το τίμημα του ενοικίου δίνεται ανάλογα με την κατηγορία και την ενεργειακή αναβάθμιση που είναι το σπίτι σου. Οπότε λοιπόν, βγάζουμε ένα ενεργειακό πιστοποιητικό, το οποίο μπορείς και να το πάρεις και να το πάρεις σε ένα τραπεζικό κατάστημα και να του πεις ότι εμένα το σπίτι μου είναι της κατηγορίας Δέλτα, θέλω να αναβαθμίσω ενεργειακά το σπίτι μου, τι προϊόντα και τι πακέτα έχετε, ούτως ώστε δώστε μου να συμπληρώσει ο μηχανικός μου μία λίστα εργασιών,
ούτως ώστε να πάρω ένα δάνειο για να αναβαθμίσω ενεργειακά. Είναι πολύ καλά τα επιτόκια των τραπεζών και δίνουν και πολύ καλό, καλή περίοδο αποπληρωμής. Mm-hmm. Αρχίζουν σιγά σιγά και μπαίνουν στο παιχνίδι και οι τράπεζες. Όλα αυτά ενέχονται μέσα στο κομμάτι της μικρής άδειας που λέμε, είναι κάτι ξεχωριστό? Όχι, η μικρή όλα άδεια. Αυτά ενέχονται στο κομμάτι της άδειας μικρής κλίμακας. Άδεια συνήθως μικρής κλίμακας. Αυτές οι αλλαγές είναι και πολύ καλά κάνεις και το λες. Πλέον με την έκδοση μικρής κλίμακας της οικοδομικής άδειας μπορούμε να βάλουμε παραπάνω εργασίες μέσα. Απεμπλεκόμαστε από τη γάγκρενα και το καρκίνωμα των πολεοδομιών. Είναι πολύ πιο εύκολο πλέον Σωστό. Να βγάλουμε αυτή την άδεια και είναι πολύ πιο γρήγορο και για τον καταναλωτή να πάρει το προϊόν, το επισκευαστικό δάνειο και να το ρίξει στην αγορά. Προσοχή, τα κριτήρια που δίνονται τα επισκευαστικά δάνεια πλέον είναι αμιγώς επαγγελματικά. Δηλαδή, η εκταμείευση του δανείου δεν πάει στα χέρια του Λευτέρη Κουμεντάκη να το κάνει σκάφος, να πηγαίνει στην ψαριφοράδα και να κάνει βόλτες. Πάει να στον εργολάβο που του άλλαξε τα κουφώματα, πάει στον πλακατζή που του άλλαξε τα πατώματα. Οπότε Μάλιστα. λοιπόν τα κριτήρια είναι αμιγώς επαγγελματικά. Μάλιστα. Πάντως όν αφορά, γιατί θέλω να μείνω λίγο στο κομμάτι της θερμομόνωσης, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, αρκετές φορές. Δεν ξέρω αν είναι τελικά η κατάλληλη περίοδος, έχουμε καύσωνα. Δεν ξέρω αν έχουν στεγνώσει τα ντουβάρια όπως τα λέγαμε και άλλες φορές. Έχουν στεγνώσει απόλυτα. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι το ιδανικό σημείο τελικά για να ξεκινήσει κάποιος θερμομόνωση για το σπίτι του. Προσέξτε, εδώ και θέλω και τις ερωτήσεις του κοινού. Γιατί? Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι και είδη θερμομόνωσης. Mm-hmm. Ας πούμε σε θερμοκρασίες τάξης των 30 βαθμών και πάνω, οι επαληφόμενοι τρόποι θερμομόνωσης, δηλαδή η θερμοπρόσωψη που έχει 5 στρώματα σοβά για να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο, δεν μπορεί να απλωθεί σε θερμοκρασίες πάνω από το 28-29 βαθμούς Κελσίου. Οπότε είναι λάθος τη συγκεκριμένη περίοδο να εφαρμόζει σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσωψης ή, αν εφαρμόζεται, θα πρέπει να εφαρμόζεται τις πρώτες πρωινές ώρες και τμηματικά σε κάποια κομμάτια. Άρα λοιπόν, η θερμομόνωση πηγαίνει μόνο ως προς την βαφή ναι. και ως προς την ανεστραμμένη θερμομόνωση, δηλαδή να ταβανώσουμε από μέσα τα ταβάνια μας και να βάλουμε πετροβάβακα ή ορυκτοβάβακα βαρέως τύπου στα ταβάνια μας από πάνω, που να μην κατεβαίνει η ζέστη και με ένα απλό επαληφόμενο 7 η ώρα το πρωί με 9, ναι. που είναι οι ώρες χαμηλής θερμοκρασιακής μεταβολής, να μπορέσουμε να επαλείψουμε ένα λευκό υγρομονωτικό στεγανοποιητικό ακριλικό, το οποίο διώχνει και διαθλά το φως, το πετάει από το ταβάνι μας και δεν αφήνει τη ζέστη να κατεβαίνει προς τα κάτω. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν έμπειροι πολιτικοί μηχανικοί και έμπειροι εφαρμοστές, οι οποίοι θα κατευθύνουν τον πελάτη. Μάλιστα. Έμεινες στο κομμάτι της θερμοκρασίας και του φωτός και η αλήθεια είναι ότι επιλέξαμε σήμερα μια εξαιρετική κατηγορία να συζητήσουμε. Είναι από αυτές που αρέσουν στον κόσμο. Έχεις δει τι έχει γίνει και άλλες φορές με τρόπους καθαριότητας, υγιεινής, καθημερινής, στους τοίχους, στο σπίτι, εντός της οικίας. Αυτή τη φορά μας έχεις φέρει τις ιδιότητες από το φυσικό φως εντός της οικίας, γιατί θα πρέπει να αερίζουμε το σπίτι, να μπαίνει φως μέσα, γιατί έχει ευεργετικές ιδιότητες όχι μόνο για το σπίτι μας, αλλά και για τους ίδιους τους ανθρώπινους οργανισμούς. Έτσι ακριβώς. Πήρα έναυσμα από μία μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα από ένα πανεπιστήμιο, η οποία έλεγε ότι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό... Πανεπιστήμιο του Όρεγκον. Ναι, από το Πανεπιστήμιο του Όρεγκον, που έλεγε ότι, δεν θυμάμαι, 15%, ένα μεγάλο ποσοστό βακτηριδίων... 12%. Έρχεται και... Τυχαίνει, τα έχω μπροστά μου, ναι, έρχεται γνωρίζω. Και σκοτώνεται από τη μεγάλη ικανότητα του φωτός να διαχέεται μέσα στον εσωτερικό χώρο. Mm-hmm. Κάνανε λοιπόν ένα πείραμα το οποίο έδειξε σε ένα μικρό κουτάκι χρησιμοποιώντας κουφώματα, κάνοντας μια προσομοίωση σπιτιού και ρίχνοντας φως από έξω προς τα μέσα, αποδείξανε ότι πάνω από 12% των βακτηριωδίων τα οποία υπάρχουν μέσα στο σπίτι, των βακτηριδίων που λέμε και τώρα, λόγω COVID, έτσι, ναι, τα ναι. ίδια βακτηρίδια είναι. Τα ίδια βακτήρια είναι. Αυτά σκοτώνονται από την υπερβολική έκθεση στο φως. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε λοιπόν και δίνουμε κάποιες παραμέτρους πόσο σημαντικό είναι το φως μέσα στο σπίτι μας και πόσο σημαντικό είναι να μην έχουμε βαριές κουρτίνες μέσα στο σπίτι μας, πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μεγάλα ανοίγματα και πόσο σημαντικό είναι να χρησιμοποιούμε κουφώματα τα οποία τα τζάμια τους είναι διαθλαστικά και δεν διώχνουν το φως, απλά το φιλτράρουν και κρατάνε την κακή περιόδη και αφήνουν
το φως να διαχέεται μέσα στο σπίτι. Πάμε να δούμε ένα-ένα τα στοιχεία αναλυτικά τα οποία μεταφράζονται και μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα και ποια είναι τα αποτελέσματα τελικά που μας δίνει. Για πάμε να τα δούμε σιγά-σιγά. Γιατί πρέπει να έχουμε λοιπόν φυσικό φως στο σπίτι. Πρώτον, αυξάνει τη σεξουαλικότητα. Ναι, αυτό ήταν από το ιδανικό σημείο. Αυτό δεν έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αυτό δείχνουν λοιπόν μελέτες ότι το πολύ φως βοηθάει στην ευεξία του οργανισμού. Ναι. Και ευεξία του οργανισμού συνεπάγεται μια πιο χαλαρή διάθεση και μια έτσι πιο διαχειτική προς τον συνάνθρωπό μας κατάσταση. Μάλιστα. Για πάμε στο δεύτερο σημείο. Εξασφαλίζει ήρεμο ύπνο. Αυτό το καταλαβαίνετε και οι ίδιοι, ότι έχει να κάνει με την ευεξία αυτό που είπαμε. Γενικά ένας χώρος ο οποίος είναι σε κατάσταση ευζήν, δηλαδή σε normal κανονικές συνθήκες ζωής, δηλαδή με φυσικό αερισμό και φυσικό φωτισμό, δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να ηρεμεί και κατ' επέκταση να έχει καλύτερο ύπνο. Να τα περάσουμε και πιο γρήγορα. Αυτά μην τα έχουμε, γιατί είναι ήδη αρκετά. Mm-hmm. Λοιπόν, ανεβαίνει από ό,τι βλέπω και το επίπεδο της ορμόνης της χαράς. Έτσι ακριβώς. Επιπλέον κύματα ευεξίας, έτσι. Όταν πραγματοποιούμε, ανοίγουμε τα παράθυρα του σπιτιού μας, μπαίνει φως μέσα, καθαρός αέρας. Η κλασική βιταμίνη D, η οποία υπάρχει και δίνεται στον οργανισμό απλόχερα με το φως, και αυτό προσπαθούμε και το κυνηγάμε, γι' αυτό και σαν μηχανικοί κάνουμε πολύ μεγάλα ανοίγματα πλέον προς τη Δύση και προς την Ανατολή και προς τον Νότο, για να μπορεί να λούζει το σπίτι μας το φως. Mm-hmm. Ενώ στο πέμπτο σημείο, καθαρό δέρμα και σπυράκια και μαύρα στίγματα. Ναι, αυτό δεν είναι καινούργιο, είναι μια μελέτη χρόνων τώρα, η οποία δείχνει ότι πρέπει... Σκοτώνονται οι μικροοργανισμοί, ναι, και εκεί έτσι. Το δέρμα μας να έρχεται σε δεκάλεπτη τουλάχιστον έκθεση με το φως. Είναι και πολύ γνωστό και το παράδειγμα με τις παλάμες, ότι αν ανοίξουμε τις παλάμες και προς το μέρος του, αυτό δεν το του ήλιου, από εδώ μαζεύεται η βιταμίνη, ναι. Μπαίνει μέσα στον οργανισμό από τις παλάμες μας. Εδώ μαζεύεται το φως και από εδώ διοχετεύεται σε όλο μας το Ξεκίνησαν οργανισμό. Οι οπερατέρ πίσω από τις κάμερες, μόνο να υπενθυμίσω ότι εδώ έχει μόνο φώτα. Ναι, από τον ήλιο, όχι από το είναι φως αυτό. Έξω. Λοιπόν, επίσης το φως βοηθά στην καρδιά. Σαφώς. Και αυτές, όλα αυτά είναι κλινικές μελέτες οι οποίες παρουσιάζουμε. Να μην κουράζουμε τον κόσμο, να τα πούμε γρήγορα για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι το φως και πόσο. Και θέλω να επιμείνω στο γεγονός ότι μην σκοτεινιάζετε τα σπίτια σας. Αφήστε το φως να μπει μέσα από τα λουλούδια που έχουμε. Ο ήλιος βοηθά στη μείωση του κινδύνου για εμφράγματα και εγκεφαλικό, ακόμα και στην παράταση της ζωής. Mm-hmm. Είναι να ξέρετε ότι το φως σε σπίτια που είναι σχεδιασμένα με το γιν και με το γιάνγκ και με κάρμα και με όλη αυτή τη φιλοσοφία την ανατολική που μου αρέσει πάρα πολύ. Ελέφαντες να βλέπουν την είσοδο και την και έξοδο. Όλα αυτά είναι κυρίαρχο. Είναι κυρίαρχο και επίσης τα βιοκλιματικά σπίτια πρέπει να ξέρετε ότι κυρίαρχο τους μέλημα είναι το φως και ο αέρας. Οπότε λοιπόν το περιβάλλον το οποίο ζούμε είναι απολύτως ταυτόσιμο με την διάθεση την οποία έχουμε κατά τη διάρκεια που μένουμε μέσα στο σπίτι μας. Ο ήλιος βοηθά λοιπόν, αντιμετωπίζει το έξιμα, την ψωρίαση και άλλες δερματοπάθειες, έχει να κάνει με το φως. Αυτό καθεαυτό και με τις βιταμίνες τις οποίες δίνει. Κάνει τα μαλλιά όμορφα, γερά και λαμπερά, αυτό το γνωρίζουμε. Ωραία. Γι' αυτό και δεν φοράμε σχεδόν ποτέ καπέλο. Προστατεύει από τον καρκίνο, αυτό έχει να κάνει με την άμυνα του οργανισμού μας. Και με τη βιταμίνη D. Και έτσι. Με τις βιταμίνες, τις οποίες μαζεύονται από τον ήλιο. Mm-hmm. Να μην λοιπόν μεγαλύτερο φως, σας έχω γράψει και κάποια tips, τα οποία λέει κρεμάμε καθρέφτες απέναντι από τα παράθυρα. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό tip, το οποίο όταν το κάνεις πρώτη φορά σπίτι σου, θα νομίζεις ότι έχεις 4 φορές μεγαλύτερο εμβαδό ανοιγμάτων. Δηλαδή, για κάνε το ακριβώς πιο λιανά. Ακριβώς απέναντι από ένα παράθυρο το οποίο γνωρίζεις ότι έρχεται ο ήλιος και το χτυπάει ευθεία, εάν βάλεις μια ελαφριά κουρτίνα ή μια καθόλου κουρτίνα, ένα παράθυρο βιτρίνα και χτυπάει το φως κατευθείαν στον καθρέφτη ακριβώς απέναντι, διαθλάται και γεμίζει το σπίτι σου μέσα, λες και έχεις τον ήλιο μέσα στο σπίτι σου. Μπράβο. Είναι ένα πολύ καλό τύπο αυτό. Ανεξαρτήτως μέγεθους καθρεφτίου, καταλαβαίνετε ότι τόσο μεγαλύτερος είναι ο καθρέφτης, τόσο περισσότερο φως διαθλάται. Πω, θα κάνεις τις νοικοκυρές σήμερα να αλλάζουν τα πράγματα μέσα στα δωμάτια, κοίτα, να ανοίγουν αύριο. Είναι ένα φετίχ τα παράθυρα μεγάλο. Στα σπίτια τα οποία κάνουμε. Δηλαδή, μας αρέσει πάρα πολύ να υπάρχει ένα σημείο τουλάχιστον στο σπίτι το οποίο έχει ένα καθρέφτη. Είναι έτσι. Και καλότυχο αυτό. Είναι και κάτι το οποίο το ακολουθούμε πολύ και είναι και κάτι το οποίο βοηθάει και στον αυτοσεβασμό μας. Ξέρεις ότι ο καθρέφτης, τα άτομα τα οποία δεν έχουν καθρέφτες μέσα στο σπίτι τους, είναι άτομα τα οποία έχουν χαμηλό δίκτυο αυτοσεβασμού. Όπως επίσης αυτά που έχουν πολλούς καθρέφτες είναι και το ανάποδο. Είναι εξαιρετικά εγωιστές και τους αρέσει να βλέπουν
πολύ τον εαυτό του. Να αρχίσει θέση και πάει λίγο. Άρα λοιπόν όλα έχουν ένα μέτρο. Ωραία. Και άλλο ένα tip, βέβαια το είπε και στην αρχή, κατεβάστε τι βαριέ κουρτίνε. Σωστό. Δεν είμαστε σώσ. Πράγα, δεν είμαστε Βουδαπέστη, δεν είμαστε Βρυξέλλες. Στο Ελσίνκι. Οπότε λοιπόν ελαφριές κουρτίνες και το πρώτο πράγμα που κάνουμε το πρωί είναι να αφήνουμε τον υπέροχο ήλιο της Ανατολής να μπει μέσα στο σπίτι μας. Αυτά ήτανε. Αυτά ήταν. Η αλήθεια είναι ότι τα περίμενα να ακούσω κι άλλα και δεν ξέρω η αλήθεια είναι τι μας περιμένει την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά θα πρέπει να πούμε... Έτσι, κάποια... Γιατί να υπενθυμίσω στον κόσμο ότι περιμένουμε τα μηνύματα, το λέμε κάθε φορά που εμφανιζόμαστε και κάνουμε τη συζήτηση την συγκεκριμένη, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, έτσι ώστε και εδώ και σε αυτή την κατηγορία και σε αυτή τη στήλη με τον Πέτρο Χατζησταύρο κάθε Δευτέρα να διαμορφώνουμε την θεματολογία μας με βάση τα δικά σας θέλω, γιατί πολλοί έχετε απορίες ακόμα και το πώς θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε μέσα στο σπίτι μας, στην οικία μας, αλλά και θέματα που αφορούν τη δόμηση και άλλους οικονομικούς δείκτες κλπ. Την επόμενη φορά σας έχω ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα για να πώς τσεκάρουμε το υδραυλικό μας σύστημα από τυχόν θεματάκια τα οποία πιθανόν να σας δημιουργήσει την πορεία, το μπάνιο, την κουζίνα. Και τι πρέπει να κάνουμε, ούτως ώστε να μην έρθουμε στη δυσάρεστη θέση, να μας πάσει ξαφνικά ένα σωλήνακι και να μας τυπάει από κάτω ότι τρέχουν τα νερά. Το ξέρεις ότι ακόμα με συναντάει κόσμος και μου λέει για τα tip τα οποία είχες δώσει στις πρώτες εκπομπές για το πώς να καθαρίζουμε τη μούχλα από τους τοίχους του σπιτιού, ένα σύνηθες φαινόμενο. Τώρα θα δείξουμε πώς καθαρίζονται οι σωλήνες από μέσα, ούτως ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα όσον αφορά τα βουλώματα και πώς να τσεκάρετε τις μπρίζες σας για να δείτε πρακτικά. Τι σηκώνει η κάθε μία μπρίζα σε ένα σπίτι το οποίο είναι παλαιό και δεν γνωρίζετε αν η μπρίζα αυτή σηκώνει το πιστολάκι και το κομπιούτερ ή το πιστολάκι και την τοστιέρα. Πώς να κάνετε ένα γρήγορο τεστάκι. Μάλιστα. Λοιπόν, Πέτρο, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έκανε και τόσο δρόμο του άλλου να έρθει μέχρι να εδώ. Είστε καλά, είναι μεγάλη είσαι χαρά και επίσημα πάντα. Ο πρώτο προσκεκλημένο μετά το κομμάτι του εγκλισμού εδώ στο στούντιο τη εκπομπή Κρήτη σήμερα. Τηρούμε την απόσταση, παραπάνω από 1,5 μέτρο το βλέπω εδώ, 2 μέτρα. Ούτω ή άλλω θα φύγει μετά, θα αποχωρήσει από εκεί. Εγώ από εδώ. Θα κάνουμε χαρά. με τον αγώνα. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα.